Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι και φίλοι αγροτές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, 8 λεπτάκια μετά τις 2, Λίμπερο παντού. Θα πάμε μαζί και σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ως τις 3 θα είμαστε παρέουλα για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Με τα μεταγραφικά μας, με τα ρεπορτάζ των ομάδων του ΠΑΟ και του Άρη που μας αφορούν περισσότερο. Να δούμε τι γίνεται και στον Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται και στα διεθνή. Είχαμε και χθες παιχνίδι φυσικά για το Κόπα Αμέρικα, θα έχουμε και απόψε. Ξεκινά σήμερα το βράδυ και το Κόπα Αφρικά, το οποίο βέβαια δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση από ελληνικό κανάλι, αλλά εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται θα βρει τρόπο να παρακολουθήσει κανένα παιχνίδι. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, έχει αρκετούς παίκτες που θα μας απασχολήσουν το φετινό Κόπα Αφρικά και σίγουρα θα βγουν πραγματάκια και από εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον άλλωστε και για τις ελληνικές ομάδες με ποδοσφαιριστές που είτε είναι να φύγουν, βλέπε Βάρντα, είτε είναι να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα τα δούμε όλα σε αυτή την ώρα, ό,τι συμβαίνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καταρχήν, στο Copa America χθες βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα ξημερώματα τη σημερινή ημέρα, η Ουρουγουάη αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Η Ουρουγουάη που μας είχε εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα, αλλά μάλλον ήταν και η αδυναμία του αντιπάλου της εκείνο το 4-0. Χθες τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Ιάπωνες και με το ισόπαλο 2-2 έφτασε στους 4 βαθμούς. Δεν θα κινδυνεύσει λογικά στην υπόθεση πρόκριση. Ήταν σημαντικός ο βαθμός για την Ιαπωνία που κρατήθηκε ζωντανή. Σήμερα είναι το τελευταίο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική και μετά θα περάσουμε στην τελευταία αγωνιστική που θα κρυθούν και οι προκρίσεις. Θα πάμε να δούμε συνολικά το πανόραμα λίγο της διοργάνωσης. Σήμερα το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, ξημέρωμα Σαββάτου δηλαδή, έχουμε το παιχνίδι της Χιλής με το Εκουαδόρ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, που θα ολοκληρώσει, όπως είπαμε, την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομιλών. Και να πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες πώς έχουν διαμορφωθεί στα τρία groups, τρεις ομίλους διοργάνωσης. Στο πρώτο όμιλο η Βραζιλία έχει 4 βαθμούς, 4 έχει και το Περού, ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης και για τους δύο. Η Βενεζουέλα έχει 2 βαθμούς και η Βολιβία δεν έχει βαθμό, θα μείνει εκτός συνέχειας. Στον δεύτερο όμιλο η Κολομβία είναι στους 6, η Παραγουάη στους 2, Κατάρ και η Αργεντινή έχουν από ένα βαθμό και παίζουν μαζί στην τελευταία αγωνιστική. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη για την Αργεντινή που έχει απογοητεύσει, έχει δεχθεί έντονη κριτική. Είναι η ομάδα της διοργάνωσης, όχι όπως θα ήθελαν οι φίλοι της φυσικά, αλλά διότι απογοητεύει και πάλι και αποδεικνύεται κατώτερη των προσδοκιών ως τώρα. Θέλει τουλάχιστον να το σώσει την τελευταία αγωνιστική, να πάρει την πρόκριση και στα νοκάουτ να παρουσιαστεί όσο διαφορετική μπορεί να παρουσιαστεί, γιατί δεν είναι και εύκολο να αλλάξει τόσο εύκολα την αγωνιστική της εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι κρατιέται ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Στον τρίτο όμιλο, μετά την χθεσινή ισοπαλία της Ουρουγουάη με την Ιαπωνία, η Ουρουγουάη, η Σελέστε έχει 4 βαθμούς και είναι κοντά στην πρόκριση. Μια ανάσα. Η Χιλή έχει 3 που παίζει απόψε με το Εκουαδόρ. Η Ιαπωνία 1, το Εκουαδόρ που επίσης θα παίξει απόψε με τη Χιλή, δεν έχει βαθμό. Θα εξαρτηθούν πολλά στην υπόθεση πρόκριση και από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά οι ομάδες που θα βρεθούν στα προημιτελικά. Είπαμε, περνούν οι 2 πρώτοι σίγουρα από τους 3 ομίλους και οι 2 καλύτεροι τρίτοι για να συμπληρωθεί το παζλ της οχτάδας. Λοιπόν, όσον αφορά το Κόπα Αφρικά που ξεκινά απόψε, ξεκινά με το παιχνίδι της Αιγύπτου απέναντι στη Ζιμπάμπουε στις 11 η ώρα. Η Αίγυπτος θα έχει φυσικά και τον Σαλάχ σύνδεσή της. Τον Ουάρντα περιμένουν να δουν οι του ΠΑΟΚ, διότι ούτως ή άλλως ψάχνουν λύση για το μέλλον, δεν ψάχνουν ομάδα για να τον παραχωρήσουν και περιμένουν και τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση αυτή, στο κύπελλο Εθνών της Αφρικής, ώστε να προσελκύσει ίσως και τον ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων για να έρθει μια καλύτερη πρόταση. Στον ΠΑΟΚ που αυτές τις μέρες είναι έτσι σε mood πωλήσεων, είναι η αλήθεια, μετά την συμφωνία για τον Κουλούρη που οδεύει προς την Τουλούζ, την συμφωνία για τον Ελκαντουρί όπου θα παραχωρηθεί στα Νταρλιέγγις όπως φαίνεται, θα ήθελαν μετά το Κόπα Αφρικά που ξεκινά απόψε να βρουν μια λύση φυσικά και για τον Ουάρντα, που είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζεται και είναι προς πώληση αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, όσον αφορά το Κόπα Αφρικά, για το οποίο ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε, το 32η διοργάνωση του Κόπα Αφρικά που ξεκινά απόψε και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί καλοκαίρι. Η καρδιά της ποδοσφαιρικής Αφρικής χτυπά στην Αίγυπτο εφέτος. Όλα τα μεγάλα αστέρια θα είναι εκεί ως 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση 19 Ιουλίου είναι ο τελικός. Από 16 ομάδες έχουν γίνει 24 στο φετινό τουρνουά που γίνεται στην Αίγυπτο. Έτσι υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν καινοτομίες και περιμένουμε να δούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αρκετούς ποδοσφαιριστές που θα ξεχωρίσουν και πιθανότατα μας απασχολήσουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα στην επόμενη σεζόν.
Είπαμε, ξεκινά το μάτς με την διοργανώτρια, την Αίγυπτο, να αντιμετωπίζει την Ζιμπάμπουε απόψε το βράδυ στις 11. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα δούμε και περισσότερα για τους ομίλους, το πρόγραμμα αναλυτικότερα. Θα πιάσουμε έτσι λίγο να δούμε συνοπτικά τη διοργάνωση. Πάμε τώρα όμως να περάσουμε εδώ στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε ως συνήθως με το ρεπορτάζ του Άρη. Να πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει εκεί τι γίνεται σε αυτές τις γεμάτες ημέρες στα κιτρινό μαύρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ηρεμείς καθόλου αυτές τις ημέρες? Όχι. Όχι, έτσι, δεν προλαβαίνεις. Είναι δύσκολες μέρες αυτές γενικότερα, και αυτή η εβδομάδα έτσι πως κυλάει. Ναι. Και με τους ρυθμούς που κυλάει. Εντάξει, από τη μία έχουμε κάτι να ασχοληθούμε, αλλά από την άλλη. Δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Είναι αλήθεια, ναι, αλλά είναι ευχάριστη. Έτσι, έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι στην τελική, οκ, μην παραπονιόμαστε, δεν βάραμε την κασμά. Οκ, η δικιά μας κούραση είναι διαφορετική. Είναι ευχάριστο τρέξιμο. Ναι. Ωραία. Είχαμε την παρουσίαση του Ιντέγε, δώσε μας και λίγο έτσι, εντάξει, αφού τα είπατε και στο Λομπαουτάρης, αλλά δώσε μας έτσι λίγο κάνα παρασκήνιο, τι, πώς το εξέλαβες εσύ. Θέλω να σου πω ότι δίπλα σου ο Ιντέγε δεν πιάνει μία τη φωτογραφία, έτσι. Είχες και πολλά σχόλια είδα πήρες. Ναι, τρομερά πράγματα. Εντάξει, ένα παρασκήνιο έτσι πολλά από τη χθεσινή παρουσίαση δεν έχει. Πώς τον είδες εσύ τον Νιγηριανό, ήταν εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, το περίμενε λες ή... Κοίτα, αυτή τη φορά το περίμενε νομίζω περισσότερο, γιατί τον είχαν προετοιμάσει κιόλας. Ναι. Και ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, γιατί είχε ζήσει πρώτα την κατάσταση στο αεροδρόμιο, μια μέρα πριν. Mm-hmm. Εντάξει, φαίνεται να το απολαμβάνει όλο αυτό, όλη αυτή την επίθεση αγάπη που δέχεται από τους φίλους του Άρη και στο αεροδρόμιο και χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην πειραρία που βρέθηκε αρχικά. Και συνεχεία στην μπουτίκ, εντάξει, που ο κόσμος ήταν λιγότερος, περισσότερο ήταν για τους δημοσιογράφους παρουσιάζοντας στην μπουτίκ, για να κάνει και κάποιες δηλώσεις και να βγουν καθιερωμένες φωτογραφίες. Χαμηλούς τόνους κρατάει, θα έλεγα, δηλαδή δεν ανοίγεται πολύ, και αυτό δείχνει έτσι μια ωριμότητα στον τρόπο σκέψης του, δηλαδή δεν ήρθε να πει ότι εγώ θα έρθω και θα βάλω 15 γκολ. Είπε ότι θέλει να δουλέψει, θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Διψάει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα για τον Ιντιέγε, και φαίνεται, γιατί είναι ένα χρόνο στην ουσία ανενεργός, δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι από το Μάιο του 2018. Θέλει να αποδείξει πράγματα σε μια παραγωγική ποδοσφαιρικά ηλικία, στην οποία βρίσκεται στα 30 του χρόνια. Και έχει πιάσει και ήδη δουλειά, αφού χθες το απόγευμα έκανε την πρώτη προπόνηση. Σήμερα συνέχισε κανονικά, ήταν στην πρωινή προπόνηση ο Νιγηριανός. Δεν θέλει να αφήσει άλλο χρόνο να πάει χαμένος. Mm-hmm. Προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη, γιατί δεν θα μπορεί να είναι 100% έτοιμος σε εκείνα τα μάτς, αλλά τουλάχιστον να πιάσει έναν έτσι ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, τελειώνει νομίζω αυτό το κομμάτι έτσι της υπόθεσης Ντέγκη, που όλη τη βδομάδα μας πήγε. Σιγά-σιγά. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε την αγωνιστική του εικόνα στις προπονήσεις, σιγά-σιγά, ό,τι θα προκύπτει από εκεί. Ναι, απασχόλησε σίγουρα όλη αυτή την εβδομάδα ο Ιντέγε. Φυσιολογικό ήταν, ένα μονοπολίστη ενδιαφέρον Νιγηριανός. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι θα αρχίσει να καταλαγιάζει τη σκόνη της άφηξής του και να ασχολιόμαστε περισσότερο με τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα του Άρη, τις υπόλοιπες μεταγραφές που θα γίνουν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ομάδα σε λιγότερο από 10 μέρες βασικά αναχωρεί για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Μέσα σε ένα διάστημα στο οποίο οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να έχουν ολοκληρώσει κάποιες ακόμα μεταγραφικές κινήσεις, όπως το εξτρέμ, όπως να δουν τι θα γίνει τελικά στα στόπερ και ό,τι άλλο προλάβουν όσον αφορά τις πληρωματικές κινήσεις που θα κάνουν από εκεί και πέρα. Mm. Εντάξει, δεν θα τις κάνει όλες ο Άρης μέχρι να φύγει στην Ολλανδία. Κάποιοι παίχτες λογικά είτε θα σωματωθούν πιο μετά στην Ολλανδία, είτε θα σωματωθούν με την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Για τον εκτρέμ, όπως γράφουμε και από το πρωί στο Λαμπαουτάρης, όσο δεν προχωράει το Μαντσίνι λόγω της Μπορντό, ο Άρης αρχίζει να βλέπει ξανά την υπόθεση του Φεφαντζίδη, διότι δεν έχει βρει και αυτός ομάδα μέχρι στιγμής, με προτεραιότητα για τον ίδιο να είναι το εξωτερικό, αλλά δεν έχει βρει κάτι που να τον δελεάζει να περάσει ξανά τα σύνορα. Έχει mm-hmm. ακουστεί το όνομα του για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα μπορεί να καλύψει το Φεφαντζίδη αυτή τη στιγμή. Και έτσι ο Άρης σκέφτεται ξανά να κινηθεί για τον 28χρονο εξτρέμ. Θα υπάρξει μια επαφή για να βολιδοσκοπήσει λίγο τις διαθέσεις του, κυρίως mm-hmm. το οικονομικό κομμάτι θα πω εγώ.
και αν δεν προχωρήσει τελικά του Μαντσίνη και υπάρχει έτσι καλή διάθεση από την πλευρά του Φεφαντζίδη, δεν αποκλείεται να τον δούμε να συνεχίζει στα κυτρινόμαυρα τον 28χρονο μεσοεπιθετικό, αλλά αυτό νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε για τα επόμενα 24 ώρα. Για να δούμε περισσότερο σαν σκέψη είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, από εκεί και πέρα μεταγραφικά δεν προκύπτει κάτι άλλο. Με Rose δεν είχαμε κάτι περισσότερο, έτσι. Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο με το Rose. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχει καταρχήν τη συμφωνία με τη Λοριάν, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό. Από εκεί πέρα η ομάδα συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις. Νίκο, με τα μεταγραφικά για να το κλείσουμε, ένα σενάριο για Σιώπη και Τουρκία που διαβάσαμε σήμερα για την Αλάνια Σπορ. Έχεις κάτι σχετικά με αυτό? Η Αλάνια Σπορ με προπονητή τον Μπουλού τρίσιμα αρχές γενικότερα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Είδαμε ότι πήρε τον Μπακασέτα. Έχει και τον Τζαβέλα νομίζω εκεί πέρα. Ο Τζαβέλας είναι ο Βηγιαφάνης που ήταν στον Παναθηναϊκό, ο Τζαν Μακάμπος που ήταν στον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή αρκετούς. Μια ελληνική παροικία που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα. Εντάξει, ο Άρης για να πουλήσει το Σιώπη θα ζητήσει αρκετά. Αν τα δώσει Αλάνισπορ, τότε θα τον κάνει στο ένα ωραίο πακέτο και θα τον και θα το δώσει άλλο στο Άρης. Νομίζω και ο Παντελίδης τον θεωρεί από τους βασικούς τον κορμό που θέλει να χτίσει για την σεζόν, έτσι. Κοίτα, ο Άρης είναι πλέον μιας λογικής, φαίνεται να είναι μιας λογικής ότι αν έρθει μια καλή πρόταση που με ικανοποιεί, εγώ τον δίνω τον παίχτη, όποιος και αν είναι. Δεν θα κολλήσουμε στα πρόσωπα τόσο πολύ, γιατί κάποιοι μπορεί να ακούνε τώρα για Σιώπη και Αλάνια Σπορ και να λένε αν φύγει ο Σιώπης και τα λοιπά, να μην φύγει ο Σιώπης. Όχι. Αν έρθει μια καλή πρόταση από την Αλάνια Σπορ, να φύγει ο κάθε Σιώπης. Η οποία όμως πρόταση θα ικανοποιεί οικονομικά την ομάδα και θα τα αποκρίνεται και στην αξία του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή για μένα ο Σιώπης αυτή τη στιγμή, με τη μετοχή του να έχει ανέβει κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο και με την επιστροφή του στην Εθνική, δεν πρέπει να τον δώσει κάτω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Πρέπει να το δώσει κάπου εκεί. Με ένα τέτοιο ποσό ήταν ευχαριστημένος και ο Άρης. Νομίζω και όλες τις πλευρές. Σίγουρα και ο Σιώπης που άμα πάει στην Τουρκία θα πάρει σίγουρα ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Εντάξει, αν σκεφτείς δηλαδή τον Μπακασέτας πήγε στην Τουρκία και πήρε 500.000 ευρώ, 400-500.000 ευρώ, σκέψου πόσο πούμε, θα πάρει και ο Σιώπης, μπορεί και τα ίδια και κάτι παραπάνω. Αν έρθει μια καλή πρόταση για το Σιώπη, όχι μια ότι να είναι πρόταση για το Σιώπη, καλώς να φύγει. Μάλιστα. Χωρίς να είναι μορφή για το παιδί. Απλά εννοείται, για τον καθένα. Έτσι, αυτή είναι η αγορά του ποδοσφαίρου σήμερα. Να μιλάμε ρεαλιστικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι αυτή η κατάσταση αγοράς και πουλάς. Έτσι είναι, πάει πλέον. Και ο Άρης την έπαθε στο παρελθόν επειδή δεν το έκανε αυτό το πράγμα και ήρθε η ώρα να μάθει να το κάνει ξανά. Έτσι. Και όσο θα παίξει και στην Ευρώπη, θα μπορεί να το κάνει και μεγαλύτερη ευκολία τα επόμενα χρόνια. Και να σου το πω για αλλιώς. Που δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πρόταση για το Σιούλ. Να σου πω διαφορετικά. Πες ότι γίνεται μια πρόταση για το Σιώπη 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει. Ας κάτι κάποιος να σκεφτεί τι μπορεί να πάρει ο Άρης στο 6 και σε άλλες θέσεις με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι είναι, ναι. Είπαμε. Ρεαλιστικά να το βλέπουμε και εντελώς ψυχρά. Δεν μπορείς να με πρόσωπα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να δένεις. Αυτό νομίζω έχει περάσει. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Αυτή είναι αλήθεια. Μάχη να σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω να δεθείς με ένα πρόσωπο, αλλά κάποια στιγμή άμα μπαίνει το χρήμα στη μέση. Και το όφελος της ομάδας. Μπορεί να πάρει δύο ποδοσφαιριστές ο Άρης με αυτά τα χρήματα για παράδειγμα. Και τρεις μπορεί να πάρει τώρα. Μπορεί να πάρει τρεις ποδοσφαιριστές των 500.000 άμα θέλει. Αν έρθει σου λέω μια τέτοια πρόταση. Ναι. Που και αυτό παίζει το ρόλο του. Βέβαια. Θα φανεί. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οπότε περιμένουμε από εβδομάδα φαντάζομαι περισσότερες εξελίξεις. Σαββατοκύριακο θα έχει προπονήσεις. Χαλαρές λογικά. Θα έχει προπονήσεις. Εντάξει, από εβδομάδα γενικότερα περιμένουμε και εξελίξεις μεταγραφικών. Δεν έχουμε κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και περιμένουμε και πολλές αφήξεις γιατί θα επιστρέψουν οι διεθνείς, θα επιστρέψουν ένας-δύο ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει εξτρά άδεια. Αδύο Δελιζής που ξεκίνησε την Τετάρτη αλλά έφυγε γιατί παντρεύεται. Μέσα Σαββατοκύριακο. Να ζήσει το παιδί. Ο Λάρσον που επίσης παντρεύεται να ζήσει βεβαίως ο κύριος Φεβελίζης. Ο Λάρσον επίσης παντρεύεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη ο Σουηδός. Ορίστε. Βαρκελόνη ο Σουηδός θα πάει να παντρευτεί. Μάλιστα. Βαρκελόνη μια Κολομβιανή. Μπράβο το Λάρσον. Ναι. Θα γυρίσουν και οι διεθνείς σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα. Για να γίνει λίγο πιο εύκολη και η ζωή του Παντελίδη όσον αφορά το κομμάτι των προπονήσεων και ενώπιση και της αναχώρησης της ομάδας για την Ολλανδία την 1η του Ιούλη. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Οπότε καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Επίσης. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι συμβαίνει στα Τουάρι με τα γραφικά και μη. Με το ρεπορτάζ είπαμε σιγά σιγά να γίνεται πιο ενδιαφέρον στον Άρη καθώς μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς περισσότερο. Έχουν ξεκινήσει και προπονήσεις από εβδομάδα με περισσότερα πρόσωπα.
Εξάλλου, όχι τη Δευτέρα που θα μας έρθει, αλλά την επόμενη, την 1η του Ιουλίου, ο Άρης αναχωρεί για Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά και τα φιλικά παιχνίδια, να αποκτά έτσι και μεγαλύτερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Για να κλείσουμε με τα του Άρη, στο repress.gr έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική ανάλυση οι προπονητές και αναλυτές εκεί του team. Υπάρχει ένα άκρος έτσι, διαφωτιστικό βίντεο για τον Μπράουνι Ντέγε, για την ανάλυση του αγωνιστικού προφίλ του Νιγηριανού επιθετικού. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε από το πρωί. Είναι στον αέρα του repress.gr το βίντεο ανάλυσης του Μπράουνι Ντέγε, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Άρη. Υπάρχει βίντεο και για τον Σουντανή του Ολυμπιακού. Και γενικότερα, έτσι, για όποιον ποδοσφαιριστή έρχεται και απασχολεί εδώ στις ελληνικές ομάδες. Ξεκινήσαμε να λέμε νωρίτερα πριν περάσουμε στο του Άρη για το Κόπα Αμέρικα. Όχι, για το Κόπα Αφρικα. Για το Κόπα Αμέρικα τα είπαμε. Για το Κόπα Αφρικα, να πάμε λίγο να δούμε έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση της διοργάνωσης. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τους 6 ομίλους από τους οποίους απαρτίζεται η διοργάνωση και στους οποίους είναι χωρισμένες οι ομάδες. Οι 24 ομάδες που παίρνουν μέρος σε αυτήν την διοργάνωση, από 16 που ήταν συνήθως φέτος, αλλάζει, αυξάνονται οι ομάδες και γίνονται 24 στη διοργάνωση που, όπως είπαμε, γίνεται για πρώτη φορά καλοκαίρι. Στην Αίγυπτο η διεξαγωγή της. Πάμε να δούμε λίγο τα γκρουπ και τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο είναι η Αίγυπτος, η διοργανώτρια Αίγυπτος, το Κονγκό, η Ουγκάντα και η Ζιμπάμπουε. Απόψε στις 11 Αίγυπτος-Ζιμπάμπουε το μάτς της πρεμιέρας. Κονγκό-Ουγκάντα είναι το άλλο μάτς αύριο στις 5.30. Στον δεύτερο όμιλο, Νιγηρία, Γουινέα, Μαδαγασκάρη και Μπουρουντί. Λέτε να δούμε κανένα ταλέντο από το Μπουρουντί, από τη Μαδαγασκάρη, πότε δεν ξέρεις. Στην πρεμιέρα έχουμε το παιχνίδι Νιγηρία-Μπουρουντί 22 εκ του 8 και την ίδια μέρα στις 11, αύριο δηλαδή το βράδυ, Γουινέα-Μαδαγασκάρη. Στον τρίτο όμιλο, Σενεγάλη-Αλγερία, Κένια και Τανζανία. Εδώ οι Σενεγαλέζοι έχουν έτσι, ενδιαφέρον πάντα και η Αλγερία, που έχει παίκτες για να μας δείξει, ποδοσφαιριστές για να παρουσιάζουν έτσι, κυρίως μεσοεπιθετικά που έχουν ενδιαφέρον. Στις 23 έκτου την Κυριακή το παιχνίδι, στις 8 Σενεγάλη Τανζανία και στις 11 Αλγερία Κένια. Στον τέταρτο όμιλο είναι το Μαρόκο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Νότιος Αφρική και η Ναμίμπια, συγγνώμη. Εδώ είναι δυνατός όμιλος αυτός με Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Νότια Αφρική. Μαρόκο, Ναμίμπια στις 5.30 την Κυριακή και την Δευτέρα στις 5.30 Ακτή Ελεφαντοστού, Νότιος Αφρική για την πρεμιέρα. Στον πέμπτο όμιλο, την Νησία, Μάλι, Μαυριτανία και Αγκολά. Και αυτός ο όμιλος έχει ενδιαφέρον, με την Νησία και αυτή τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών, συγγνώμη. Στην πρεμιέρα εδώ, την Νησία, Αγκόλα, 24 έκτου στις 8 και την ίδια μέρα στις 11, Μάλι, Μαυριτανία. Και στον έκτο όμιλο, Καμερούν, Γκάνα, Μπενίν και Γουινέα Μπισάου. Οι τέσσερις ομάδες σε αυτό το γκρουπ. Καμερούν, Γκάνα, το μάτς πρεμιέρας, ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Στις 8 το απόγευμα 29 έκτου και την ίδια μέρα στις 11 το μάτς Μπενίν Γουινέα Μπισάου. Θα ακολουθήσει φυσικά η φάση των 16. Θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, ώστε να βγουν οι 12 ομάδες και οι 4 καλύτεροι τρίτοι από τους 6 ομίλους για να προκύψει η φάση των 16. Και συνέχεια αρχίζουν τα νοκάουτ. Πάμε πρώιμη τελικά, είμαι τελικά, κλασικά. Ο τελικός είναι στις 19 του Ιουλίου. Έχουμε δρόμο ποτέ ακόμα μπροστά μας. Παρασκευή ξεκινάει η διοργάνωση και Παρασκευή θα τελειώσει. 19 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Τώρα βλέπω και τις κατακτήσεις εδώ. Η Αίγυπτος, η διοργανώτρια φέτος Αίγυπτος, που θέλει να το πάρει φυσικά και στη χώρα της, έχει 7 κατακτήσεις. Το Καμερούν έχει 5 και νομίζω το Καμερούν είναι η τελευταία ομάδα που το κατέκτησε. Είναι κάτοχος, λέει, τροπέο. Το 2017 το είχε πάρει, ναι. Το 2017 είναι κάτοχος τροπέο από το Καμερούν με 5 κατακτήσεις. Η Γκάνα έχει 4, η Νιγηρία 3, η Ακτή Ελεφαντοστού 2, το Κονγκό 2 και από εκεί πέρα από μία κατάκτηση έχουν η Ζάμπια, η Τινησία, το Σουδάν. Μία η Τινησία, μία και το Σουδάν, μία η Αλγερία, μία η Αιθιοπία, μία το Μαρόκο, μία η Νότια Αφρική και μία το Κονγκό, όπως προείπαμε, όταν φιλοξένησε τη διοργάνωση. Αυτά και με το Κόπα Αφρικα που ξεκινά απόψε και, όπως είπαμε, έχει και προσωπικότητες που θα μας απασχολήσουν, όπως για παράδειγμα ο Ουάρντα, για τον οποίο στον ΠΑΟΚ περιμένουν να κάνει ένα καλό τουρνουά για να έρθει και ίσως μια καλύτερη πρόταση, εφόσον είναι προς πώληση. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως ο Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού.
21χρονο. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα και για τα μεγάλα αστέρια, έτσι. Ο Μανέ, ο Κουλιμπαλί της Σενεγάλης. Ο Ασαμόα, Ουγγανέζος, στάρ της Ίντερ. Ο Σαλάχ, φυσικά, της διοργανώτριας Αιγύπτου, που είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του Τροπαίου. Και άλλοι μεγάλοι στάρ. Και κάποιοι παίκτες που σίγουρα θα ξεχωρίσουν και θα μας απασχολήσουν μετά τη διοργάνωση, με όσα θα μας παρουσιάσουν. Από παίκτες που έχουν παίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι επίσης ο Μίκαλ Ντιρέσταμ της Ξάνθης, ο Σισέ του Ολυμπιακού με την Σενεγάλη, υπάρχει ο Μεριά του Ολυμπιακού με την Τινησία, ο Μπανανά και ο Μπουμάλ του Πανιωνίου είναι με το Καμερούν, με την εθνική ομάδα του Καμερούν, και υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που έχουν στο παρελθόν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Γουακάσο του, που είχε παίξει στο Παναθηναϊκό, είναι στην Γκάνα. Ο Αμπέντ που είχε παίξει επίσης στο Παναθηναϊκό είναι στην Αλγερία. Υπάρχει, ποιος άλλος είναι, ο Μαζουακού φυσικά, ο οποίος είναι, ναι, με το Κονγκό είναι ο Μαζουακού, και ο Εμποκού που είχαν παίξει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, μέσω διαδικτύου μπορεί ο κόσμος να ψάξει να βρει τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μια πρώτη ανάγνωση Κόπα Αφρικά. Θα βλέπουμε καθημερινά και εδώ το μεσημέρι σε εκπομπές το τι θα συμβαίνει στη διοργάνωση που θα μας απασχολήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Να πάμε τώρα στο break. Σημαίνεται συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε και με τα περισσότερα μεταγραφικά στον διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που και εκεί υπάρχει μεταγραφικό ενδιαφέρον. Εδώ, παρέα μέχρι τις 3 στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ο Λίμπερο παντού, στον Λίμπερο 107,4 φυσικά. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Γιάννης Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα για ένα 20 λεπτό περίπου ακόμη, ως και τις 3, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Περισσότεροι μπορεί να ετοιμάζετε ήδη να φύγετε για Σαββατοκύριακο. Ούτως ή άλλως ο καιρός είναι καλός, ζέστη πολύ. Και έχουμε μπει σιγά σιγά για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ με τα δικά μας προχωράμε στα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν και στον διεθνή χώρο, με αυτό του Νεϊμάρ, το πρόσωπο του Νεϊμάρ να απασχολεί ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν είναι ένα τρίκ που έχει κάνει επικοινωνιακό ο Νεϊμάρ, επειδή λόγω τραυματισμού δεν μπορεί να παίξει στο Κόπα Αμέρικα με τη Βραζιλία, στην πατρίδα του κιόλας. Είναι μεγάλη απώλεια για τον ίδιο και για τους Βραζιλιάνους. Εάν το επιθυμεί και ο ίδιος, για να βρίσκεται στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες, που περισσότεροι Βραζιλιάνοι ασχολούνται με το Κόπα Αμέρικα, να απασχολεί καθημερινά τον τύπο με τα μεταγραφικά σενάρια για τον ίδιο και το που θα καταλήξει. Χθες υπήρχε εμπλοκή της Ρεάλ, όπως διαβάζαμε. Σήμερα γράφουν και πάλι για την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα η Sport, η καταλληνική εφημερίδα, γράφει ότι η Μπάρτσα προσφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ και το Φιλίπε Κοτίνιο ως αντάλλαγμα στην Paris Saint-Germain για να αποκτήσει τον Νεϊμάρ, για να ξαναπάρει τον Βραζιλιάνο Σταρ. Οι Παριζιάνοι θέλουν 300 εκατομμύρια, όπως διαβάζουμε στα δημοσιεύματα. Τρελό το ποσό. 220 τον είχαν πάρει όταν ήταν και σε καλύτερη κατάσταση τότε ο Βραζιλιάνος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρουν αυτά τα χρήματα. Ένα τέτοιο deal με ανταλλαγή παίκτη και όλα θα ήταν μια χαρά για την Παρή. Εκτός από τον Κουτίνιο, μάλιστα, όπως γράφεται, οι Μπλαουγκράνα έχουν ρίξει στο τραπέζι και το όνομα των Ουμτιτί και Ράγκιτιτς. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Paris Saint-Germain εν τέλει. Στα υπόλοιπα, μεταγραφικά στο εξωτερικό δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο ιδιαίτερα. Εν αναμονή ανακοινώσεων βρισκόμαστε τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και στη Ρεάλ, που είναι να φύγουν αρκετοί παίκτες. Χθες ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μάρκος Γιορέντε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα φύγουν και άλλοι από το Μπερναμπέου. Στα υπόλοιπα ξεχωρίζει σήμερα στο διεθνή χώρο η ανακοίνωση της απόφασης του Φερνάντο Τόρες να αποσυρθεί, να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια μεγάλης καριέρας ο Ισπανός σεντερφόρ. Φυσικά συνέδεσε το όνομά του με την αγαπημένη του Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε 350 μάτς με την Ατλέτικο είχε 121 γκολ και έδωσε 16 assist. Στην Αγγλία και με Λίβερπουλ και με Τσέλσι έκανε πραγματάκια, ξεχώρισε εκεί, μας άφησε αναμνήσεις για να το θυμόμαστε από την παρουσία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός Φορ. Στην Λίβερπουλ είχε 81 γκολ και 20 assist σε 142 συμμετοχές. Αρκετά καλή επίδοση. Στην Τσέλσι ήταν που πήρε τους τίτλους. Και οι περισσότεροι θα θυμούνται φυσικά εκείνο τον γκολ στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου, την χρονιά που η Τσέλσι το 2012 κατέκτησε το Champions League. Στην Τσέλσι συνολικά έπαιξε για μια πενταετία από το 2010 στο 2015 και είχε 45 γκολ και 35 assists σε 172 αναμετρήσεις. Αλλά του έμεινε φυσικά το Champions League, το μοναδικό της καριέρας του, και το FA Cup, το κύπελο Αγγλίας. Με τη Λίβερπουλ άλλωστε δεν πήρε κάποιο τίτλο.
για να θυμάται από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Στην εθνική Ισπανία ήταν στα καλά χρόνια, στην χρυσή εποχή των Φούρια Τρόχας, καθώς συμμετείχε και στο Euro 2008 και στο Euro 2012 και στο Mundial του 2010 που ήταν ενδιάμεσα, το παγκόσμιο κύπελλο, το μοναδικό που έχουν κατακτήσει οι Ισπανοί. 110 συμμετοχές με την εθνική Ισπανίας, 38 γκολ για έναν σπουδαίο επιθετικό, τον Φερνάντο Τόρες, τον Ελνίνιο όπως ήταν το παρατσούκλι, το οποίο σε ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε ότι σταματά το ποδόσφαιρο. Να μείνουμε λίγο στην Ισπανία, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, σε αυτή την υπόθεση με τους θυμμένους αγώνες, όπου καθημερινά διαβάζουμε και νέες αποκαλύψεις στον ισπανικό τύπο. Καθημερινά υπάρχουν ρεπορτάζ που δίνουν και νεότερα στοιχεία για την επιχείρηση οίκος, όπως την ονομάζουν οι Ισπανοί, όπως τη χαρακτηρίζουν. Η Ισπανική αστυνομία λοιπόν ζήτησε την κατάσχεση συνολικά 26 ακινήτων και 29 αυτοκινήτων και μηχανών από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν από τον Ραούλ Μπράβο, που ήταν ένας εκ των επικεφαλής, η αστυνομία της Ισπανίας ζήτησε να κατασχεθούν 5 σπίτια, 2 οικόπεδα, 2 θέσεις πάρκινγκ και 4 αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα είναι Bentley και το άλλο Lincoln του Ραούλ Μπράβο. Από τον Κάρλο Σαράντα, τον έτερο εγκέφαλο της οργάνωσης, να ζήτησε να κατασχεθούν 3 σπίτια, 1 θέση πάρκινγκ και 3 αυτοκίνητα. Από τον Ινίγο Λόπεθ, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, για όσους θυμούνται, 13 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα. Και από τους υπόλοιπους, εν πάση περιπτώσει, διαβάζω σπίτια, γκαράζ, αποθήκη, αυτοκίνητα, 3 θέσεις πάρκινγκ. Ο δικαστής, ο Αγχέλ Ντε Πέδρο, ζήτησε περισσότερες έρευνες να γίνουν για την υπόθεση και πιο συγκεκριμένα να ζητηθεί πρόσβαση σε όλους τους υπολογιστές όλων των εμπλεκόμενων. Το προχωρούν το θέμα πάντως και καθημερινά βλέπουμε και νεότερα στοιχεία, νεότερες αποκαλύψεις. Ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει τα φιλικά της προετοιμασίας του πριν από λίγο. Τη Δευτέρα θα πάει, 24 του μηνός, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα πάει η ομάδα των Ενεσολεύκων στην Πολωνία για το βασικό σπάρα της προετοιμασίας, ως 3 Ιουλίου. Εκεί θα παίξει 2 φιλικά με την Πόγκον Στσέσιν, 7η στο πρωτάθλημα της Πολωνίας πέρσι, και τη Χάπολ Μπερσεβά, που βγήκε τρίτη στο Ισραήλ, στις 28 και 29 Ιουνίου. Αυτά είναι τα πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού. Να πάρουμε έτσι και μια πρώτη εικόνα. Λογικά θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση για το πόσο διαφορετικός θα είναι φέτος ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή ομάδα. Στις 3 Ιουλίου οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν με την κυπελούχο Πολωνία στη Λέγκια Γκντάνσκ. Αν μάλιστα θα παίξουν στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Europa League την επόμενη σεζόν. Από τις 4 ως τις 6 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα πάει στη Βαρσοβία. Στις 5 Ιουλίου θα παίξει με την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, επίσης πολωνική ομάδα. Και θα ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία, στο Στάντζ, από τις 6 ως τις 11 Ιουλίου. Στις 8 Ιουλίου θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου, δυνατό φιλικό. Και στις 10 Ιουλίου επίσης δυνατό φιλικό με το Αμβούργο. Το τελευταίο του φιλικό υπέρβαλε Τζενεράλε πριν τα ευρωπαϊκά μάτς, που είναι στις 23-24 Ιουλίου. Εκείνη την εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια. Θα δώσει μια εβδομάδα πριν, στις 16 Ιουλίου, στο Καραϊσκάκη θα παίξει με την Nottingham Forest. Καθένας βγάζει συμπεράσματα του για τη σύνδεση αυτών των δύο ομάδων. Στο Καραϊσκάκη λοιπόν, αυτά είναι η πρόβα τζενεράλε του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και σιγά σιγά να πάμε να περάσουμε στα του ΠΑΟΚ, γιατί προκύπτουν θεματάκια και αυτή την ώρα, εξελίξεις της τελευταίας στιγμής που λέμε, και σε μεταγραφικό επίπεδο. Διαβάζουμε ονόματα, θα μας πει σε πολύ λίγο περισσότερα η αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά εσείς? Μια χαρά και εμείς. Πρόλαβες να φύγεις μετά το ΠΑΟΚ 24, αλλά βλέπω προκύπτουν και τώρα εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο κυρίως, έτσι? Ναι, όντως υπάρχει ένα θέμα με το Μιχάη του Πανετολικού, που προέκυψε από Αθήνα και ισχύει, έχει βάση. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Πανετολικό και με τον παίκτη, και μάλιστα υπάρχει και συνέχεια στην συμφωνία, γιατί ο Πανετολικός θα έχει και έμψυχα ανταλλάγματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα δώσει στο Πανετολικό τον Μιχαηλίδη. Πανετολικός αμυντικός επίσης και αυτός, έτσι? Ναι, ένα παιδί που στην ΚΑΠΑ19 έχει κάνει πολύ, πολύ καλές εμφανίσεις. Είναι από αυτούς που έχουμε ξεχωρίσει όλοι και το έχουμε πει πολλές φορές. Ξέραμε ότι είναι μέσα σε αυτούς που στον ΠΑΟΚ υπήρχε διάθεση να δοθεί δανεικός για να πάρει και μια σεζόν ως επαγγελματίας στο πρωτάθλημα, και κατόπιν να επιστρέψει. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Μιχαηλίδης, αγαπή? Ο Μιχαηλίδης πρέπει να είναι 19.
Ναι. Όχι, γιατί μου κάνει εντύπωση που ο ΠΑΟΚ αγοράζει έναν κεντρικό αμυντικό 20 ετών από τον Πανετολικό και δίνει δανεικό έναν δικό του κεντρικό αμυντικό στα 19, στην ίδια ηλικία δηλαδή περίπου. Εντάξει, προφανώς ναι, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλη έχει. Ναι, 19 είναι. Το Φλεβάρι του 2000 είναι γεννημένο ο Μιχαηλίδης. Έχει περισσότερα παιχνίδια, λες σε επίπεδο Super League ο Μιχάλη. Ναι, τώρα ο Μιχάλη πέρσι, ας πούμε, είχε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Και μπορεί και ο Μιχαηλίδης να πάρει εκεί παιχνίδια στο Πανετολικό. Πιο εύκολα από ό,τι θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλη και μέσα στη σεζόν είχαμε. Ξέραμε ότι απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ότι ήταν δηλαδή από τους παίκτες που γενικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν την ελληνική αγορά. Γεγονός αυτό τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο ξεχωρίζω κάποιοι παίκτες, κάποιες περιπτώσεις μέσα στη σεζόν. Μία από αυτές ήταν ο Μιχάλη. Το ξέραμε όλοι μέσα στο χειμώνα, το είχαμε πει και όλα. Νομίζω το όνομά του, ναι. Ναι, ξανά. Οπότε τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και συμφωνία οριστική των δύο ομάδων. Mm-hmm. Για τέσσερα χρόνια κιόλας. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί σε πολύ καλή ηλικία, 20 χρονών, κεντρικός αμυντικός. Ο ΠΑΟΚ τον πιστεύει και τον κλείνει για 4 χρόνια. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση, γιατί πραγματικά ο Μιχάλης έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Είναι διεθνής και με την Αλβανία. Mm-hmm. Έχει σημειώσει 2 συμμετοχές και γενικά προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν. Προφανώς δεν έρχεται για μια... Δεν μιλάμε σίγουρα, για μια μεταγραφή, ναι. Με φόντο το μέλλον, αύριο. Κυρίως, ναι. Ναι, με φόντο τη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, ναι. Τώρα έχει μπροστά τον Βαρέλα, τον Κρέσπο και τον Ίγκασον. Προφανώς θα πάρει και αυτός κάποιο χώρο και χρόνο. Αλλά μία κίνηση νομίζω περισσότερο για το μέλλον και όχι για το τώρα. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Και από εκεί πέρα υπάρχει μία πληροφορία ότι ο Μπαλογιάννης, ο Διαμαντής και ο Τσαούσης πηγαίνουν στο Βόλο και αυτοί με τη μορφή δανεισμού. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ότι ήταν όλοι τους παίκτες που ο ΠΑΟΚ είχε τη διάθεση να τους δώσει. Γενικά στο ΠΑΟΚ θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Που ολοκλήρωσαν τον κύκλο αυτών φέτος. Ναι, και να τους συμμετοχή στη νέα σεζόν, έτσι. Πιο εύκολα από ό,τι θα έπαιρναν στον ΠΑΟΚ, σίγουρα. Ναι, και σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον. Ναι, γιατί και ο Βόλος θα είναι στη Super League ούτως ή άλλως. Οπότε θα έχει ως νεοφώτιστη ομάδα την ευκαιρία να δώσει και χρόνο συμμετοχή σε νεαρά παιδιά περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι σημαντικό γιατί το χρειάζεται αυτό ο ΠΑΟΚ. Και τα παιδιά ακόμη περισσότερο γιατί εντάξει έχουν κάνει πολύ καλές χρονιές με το ως σύνολο του Παύλου Γκαρσία στις ακαδημίες και στην ΚΑΠΑ 19 γενικότερα, αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν πας να παίξεις στο πρωτάθλημα της Super League ή γενικότερα τέλος πάντων σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, αγάπη, περιμένουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο ή θα έχουμε ίσως εξελίξεις, λες, μέσα στο Σαββατοκύριακο? Κοίτα. Ποτέ δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά. Ο Ισμαήλ Σίλβα δεν θα έρθει σήμερα. Όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι εδώ σήμερα. Mm-hmm. Το περιμέναμε είναι η αλήθεια τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε αυτή η πληροφόρηση. Τελικά μάλλον αλλάζει και θα έρθει στις αρχές της εβδομάδας γιατί έτσι κι αλλιώς επιστρέφει και η ομάδα από Δευτέρα Τρίτη. Οπότε πάει κατευθείαν για την επόμενη εβδομάδα για να είναι εδώ από το ξεκίνημα και μετά τη μεθεπόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Τώρα κάτι άλλο δεν έχει σε θέμα παίκτη που να πέσει αυτήν την ώρα. Mm-hmm. Η αλήθεια όμως είναι ότι γίνονται πολλές κουβέντες τις τελευταίες ώρες και μπορεί και να προκύψουν διάφορα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε περιμένουμε μέσα από τον Κύριακο περισσότερα. Ναι. Ωραία, αγάπη. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και για τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία ονόματα που προέκυψαν την τελευταία ώρα. Τον Μιχάλη λοιπόν, τον 9 Μιχάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ από τον Πανετολικό για τα επόμενα 4 χρόνια σε ηλικία 20 ετών με γεμάτες σεζόν όμως στην Super League και αυτή είναι η διαφορά γιατί εύλογα πολύ θα αναρωτηθείτε όπως και εγώ γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα στην αγάπη για την οικονομία της συζήτησης το ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει ιδανικό τον Γιάννη Μιχαηλίδη ένα δικό του 19χρονο παιδί για να πάρει έναν 20χρονο που αγωνίζεται στην ίδια θέση. Η διαφορά είναι ότι ο Μιχαηλίδης έχει παίξει μόνο σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19 ως τώρα και θα έχει την ευκαιρία στον Πανετολικό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ενώ ο Μιχάη έχει κάνει δύο γεμάτες χρονιές στην Super League με τον Πανετολικό. Πέρσι είχε 19 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο. Την περασμένη σεζόν, το 17-18, είχε παραπάνω μάτια. Νομίζω είχε γύρω στα 29 επίσημα παιχνίδια στο σύνολο. Οπότε έχει παραστάσει, έχει εμπειρία για, σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσει ακόμη και αυτή τη σεζόν. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια επιλογή για τα επόμενα χρόνια κυρίως.
μια επιλογή στην οποία μπορεί να επενδύσει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας. Λοιπόν, αυτά και μετά του ΠΑΟΚ, που όπως είπαμε επίσης δίνει και τρεις ποδοσφαιριστές δανεικούς στην ομάδα του Νούπου Σουβόλου, την νεοφώτιση ομάδα στην Super League, τον Μπαλογιάννη, τον Διαμαντή και τον Τζαούσι όπως πληροφορηθήκαμε. Θα παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα του Βόλου ο Δικέφαλος. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε περισσότερες εξελίξεις και στα μεταγραφικά για τους ασπρόμαυρους. Σήμερα το μενού, όπως είπαμε, έχει την πρεμιέρα του Κόπα Αφρικα στις 11, Αίγυπτος, Ζιμπάμπουε. Έχει το μάτς στις 2 μετά τα μεσάνυχτα για το Κόπα Αμέρικα, Χιλή, Εκουαδόρ. Και έχει και για το Euro Under 21, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Στις 7.30 το Αγγλία-Ρουμανία και στις 10 το Γαλλία-Κροατία. Αρκετό ταλέντο σε όλες αυτές τις ομάδες και στις 4, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτά τα παιχνίδια και με φόντο το μέλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε, φτάνουμε στο τέλος της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας, ο Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί το πέναλτι. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο βράδυ στις 10 με το post-game και την Κυριακή επίσης με τα μάτς και του Κόπα Αμέρικα που θα είναι σε εξέλιξη και Δευτέρα φυσικά με το Λίμπερο παντού. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι, γεια σας.